γεγονότα τις τελευταίες μέρες, οσμίζεται ότι φτιάχνεται ένα, στείνεται ένας προεκλογικός, ας πούμε. Για το μέσα τον Νοέμβριο. Ναι, λέω ότι στείνεται και μπορεί να έχουμε εκλογές προώρες, όχι από επιλογή, αν θέλετε, του Σαμαρά ή της κυβέρνησης, αλλά από μια κατάρρευση ενός κυβερνητικού σχήματος, το οποίο πια δημιουργούνται πολλά τα διέξοδα. Αισθάνεστε, βλέπουμε. Ναι, το αισθάνομαι και το αισθάνεστε κι εσείς. Διότι κοιτάξτε να δείτε, στήθηκε η συνάντηση με τη Μέρκελ. Ψηλά ο πύχης, αποτυχία. Τώρα έχει το Γιούγκερ για να βοηθήσει. Ενδιάμεσα, ας πούμε, γίνεται η συνάντηση με την Τρόικα και γίνεται για πρώτη φορά το να είναι η Τρόικα σε ένα δωμάτιο 2,5 ώρες για να περιμένει να συμφωνήσουν η ελληνική αντιπροσωπεία αν θα είναι ο κύριος Λαζαρίδης ή δεν θα είναι στη συνάντηση. Να γίνονται τηλέφωνα και με τον Βενιζέλο. Αλλάζετε τις γραμμές σαν τα πουκάμισα, κύριε Πουλάκη. Εγώ μιλάω τώρα, δεν μιλάω για τη γραμμή. Ναι, όχι, το μιλάω σκηνικό. Τώρα για το που βοηθάτε και εσείς στο σκηνικό. Δεν καθόλου. Όταν ζητάτε εκλογές από το πρωί μέχρι το βράδυ, κύριε Πουλάκη. Στείνετε κι εσείς το σκηνικό αυτό. Του τι ζητάμε εμείς εκλογές, ζητάμε εκλογές διότι κάθε μέρα που περνάει, το έχουμε πει από την αρχή, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, αν θέλετε, τα προβλήματα οξύνονται, δεν λύνεται κανένα. Γιατί είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, δεν ήταν. Σαφέστατα είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε τον Ιούνιο του 2012. Με ποια γραμμή θα κυβερνήσετε, με του Λαβαζάνη, με του Σταθάκη, με του Δραγασάκη, με του Τσίπρα, με τη δική σας, με πιανού. Για να καταλάβει και ο λαός που τον έχετε μπερδέψει κάθε μέρα, ακούει και κάτι άλλο. Δημήτρη, να κάνουμε το πρώτο γύρο και την κουβέντα για τη γραμμή, θα την πάρουμε μετά. Τι να προλάβουμε. Ακούστε, όχι, όταν με ρωτάτε να απαντήσουμε, μου λέτε μετά την απάντηση. Με την ομιλία του... Καταστροφή στο διάλογο. Με την ομιλία του Προέδρου... Ακούστε κύριε Κονό, θα κυβερνήσουμε με την ομιλία και τις εξαγγελίες του Προέδρου του Αλέξη του Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τελεία και θα βρείτε να τα πούμε μετά. Εσείς τώρα στο συνέδριο... Να απαντήσω κι εγώ στο ίδιο. Ναι, θα απαντήσω στο ίδιο και θα θέλω όμως επιπρόσθετα να μου πείτε εάν εσείς θέλετε εκλογές. Γιατί τον άκουσα ότι ο πρόεδρος σας να λέει χθες, καμιά φορά οι εκλογές είναι σωτηρία.